που σε έχει, μανούλια. Ζηλεύεις, ε. Ε, ζηλεύω. Τι να σου κάνω που δεν θα το ζήσεις ποτέ αυτό το πράγμα όμως, ποτέ. Μα να μην με πειράζει καθόλου όμως. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα. Μιλάω πάντοτε για, τον, για την εγκυμοσύνη, όχι το να γίνεις πατέρας. Να μην παιδευόμαστε. Όχι, όχι, σε έπιασα αμέσως, αγαπημένη μου, και δεν νομίζω ότι θέλω να εγκαστρωθώ και να δω πώς είναι τώρα. Πώς νιώθετε εσείς οι γυναίκες. Καλά είμαστε, είμαστε πολύ οκ. Okay. Ναι, το τραβάτε εσείς. Σας και... μάθαμε εμείς, ναι. Αγαπητέ μου, στα εύκολα. Δηλαδή, ας τραβήξουμε εμείς όλο το Γολγοθά, άμα είναι. Και εσείς να το βρείτε έτοιμο. Έτσι είναι. Αφού θέλετε ίσα δικαιώματα, μισά-μισά. Σήμερα όμως εμείς κάνουμε τον κόπο για άλλο. Άλλο θα σπείρει και άλλο θα στερήσει. Καταλαβαίνετε. Είναι έτσι τα πράγματα σήμερα όμως. Σου λέω, δεν είναι. Σήμερα λέει έχουμε έτσι, φέρει άντρες ειδικούς. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι αυτοί που θα με τα μαγικά τους χέρια θα βοηθήσουν εμάς τις γυναίκες περισσότερο και μετά εσάς. Ναι, είμαι σίγουρος. Τα κάνουμε όλα εμείς. Θέλουμε και κάτι από εσάς. Η αλήθεια είναι πως καταρχήν καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Το έχουμε αυτό με τη Σόφη. Ξεκινάμε, λέμε τα δικά μας και ξεχνάμε ότι είμαστε παρεούλα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και αυτό το απόγευμα, απόγευμα Τετάρτης, με νομίζω πιο έτσι καλύτερα τα πράγματα για την Κύπρο μας, που σιγά σιγά έτσι να σβήσουν όλες οι φωτιές και να επανέλθει η ηρεμία. Δυστυχώς αυτή η φωτιά άφησε απώλειες και δεν μιλάω μόνο για τις απώλειες ότι καταστράφηκε τεράστια έκταση από το δάσος, αλλά βέβαια και για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι για άλλη μια ακριβώς. Φορά θέρμα συλληπιτήρια στις οικογένειες. Έτσι ακριβώς. Παρόλο που είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα, όσο περνάνε οι ώρες, έτσι έχουμε και πιο θετικά αποτελέσματα από αυτή τη μεγάλη τραγωδία που συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Κύπρο μας. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς με την κανονική ροή της εκπομπής μας, γιατί παιδιά, τα χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε. Έτσι, λίγο, ναι. Είμαστε η πινελιά, λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, έτσι είμαστε στο τέλος της ημέρας. Οπότε αν καθίστε κι εσείς αναπαυτικά, κάντε ένα καφεδάκι, μια λεμοναδίτσα, ένα κάτι τι σπαγωμένο και σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα. Εκτός το ότι μετά θα δούμε showbiz και το τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μάθαμε γενικότερα. Έχουμε και κάτι περίεργα, έχουμε και διαγωνισμούς, αλλά πρώτα και καλά. Έχουμε... Τρόπους να περιποιηθούμε το μαλλί μας. Έχουμε ειδικούς οι οποίοι ήρθαν εδώ κατευθείαν από την Ελλάδα και από το αεροδρόμιο κιόλας. Από το αεροδρόμιο πήγανε τσάπα ξενοδοχείο, αφήσανε τσαντούλες και ήρθαν ειδικά για μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι από τους πιο expert. Ναι, μπορώ να το τολμήσω και να το πω. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έχουν αλυσίδα καταστημάτων, κομμωτηρίων και είναι οι άνθρωποι που ρε παιδί μου, όχι απλά ξέρουν. Δεν είναι ότι κομμωτές πολύ. Το να είσαι αρχηγούμπας, το να είσαι πολύ μπροστά, το να ξέρεις να εφαρμόζεις τεχνικές που υπάρχουν στο εξωτερικό που χρησιμοποιούν πολύ μεγάλα ονόματα, stars, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε και οι πελάτες τους, να ξέρεις ότι είναι μεγάλα ονόματα. Βεβαίως και εκτός ναι. αυτού δεν είναι τυχαίο το ότι δεν είναι ένα, δεν είναι δύο τα μαγαζιά, είναι πολλά τα κομμωτήρια τα οποία έχουν και το να έχεις μια πολύ μεγάλη ομάδα να δουλεύει με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θέλει πολύ μεγάλη θέληση να δουλεύεις, να μαθαίνεις πράγματα, να εξελίσσεσαι έτσι. Και να έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό που κάνεις. Έτσι ακριβώς. Εγώ πάντως έκανα 2-3 ερωτήσεις και πήρα δεκάδες απαντήσεις. Δεκάδες απαντήσεις. Μου απαντήσανε πολύ ωραία πράγματα και μου δώσαν έτσι τη σημασία, ρε παιδί μου, που θέλει μια γυναίκα. Να την προσέξουμε. Είναι σαν την αγκαλιά που θέλει από τον σύντροφό της άμα πάει στο σπίτι. Κοίτα. Και από τον κομμωτή της. Θέλει να της μιλάει, να μην σταματάει. Θέλει να της μιλάει, αλλά η γυναίκα είναι και λίγο πιο στριμμένη. Δηλαδή, sorry κιόλας έτσι για την έκφραση. Α, μας είπες στριμμένες, αγαπημένες μου. Ναι, γιατί μπορεί να είναι τα λογάκια και μετά να γίνουμε φίλοι στην αρχή. Άμα βγείτε και το αποτέλεσμα δεν. Κλάψτε χαρά να πει κλάψτε. Μα εδώ είναι, είναι η μαγεία. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι αρχηγούμπες που είπες και εσύ πριν. Και γι' αυτό βλέπουμε τη διαφορά. Από κάποια άτομα τα οποία δουλεύουν πραγματικά πάνω λοιπόν, στο αντικείμενο. Θα περάσουμε εμείς από αυτή τη μεριά για να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας. Γιατί η αλήθεια είναι πως μπουρουπούρου σας λέμε, αλλά πώς να μην πούμε, ρε παιδιά, αφού πρώτη φορά θα τους γνωρίσουμε. Είναι στο νησί μας, ήρθανε τώρα και να μην τους υποδεχτούμε. Τους λέμε, παιδιά, τσούπου από εδώ. Κοπιάστε, να τα πούμε κιόλας. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να φέρουμε στην παρέα μας και τον Ιωάννη και τον Νικόλαο. Να τους έρχονται καλησπέρα. Έτοιμοι, είναι επανέτοιμοι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σου. Τι κάνουμε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λες και τώρα είναι που σας βλέπουμε, τόση ώρα μας βλέπετε. Θέλατε. Έλα, θα σταυρώσουμε, θα πατρέψουμε. Τι όχι, ρε, εσύ παρεμένος είσαι. Αφού δεν θέλει. Τελείωσε. Θα πατρέψουμε τη Σόφη. Σόφη, δεν είσαι παντρεμένη. Μόνο του το λέει. Όχι, δεν είμαι ακόμα παντρεμένη. Ακόμα δεν είσαι. Δεν... Ξεκινήσε με το παιδί για να δει αν τη αρέσει και, μετά... και μετά θα αποφασίσει αν θα παντρευτεί. Βέβαια, εσύ είσαι και παντρεμένο, έχει βαφτίσει πρόσφατα και το παιδάκι. Το πολύ πέρυσι έτσι. Τον Οκτώβριο. Πέρυσι τον Οκτώβριο. Πέρυσι τον Οκτώβριο. Ναι. Έχω δει πάρα πολλά έτσι στο διαδίκτυο ψάχνοντα να βρω για την οικογένεια και να μάθω για την αλυσίδα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Ευχαριστούμε. Πολύ χαιρόμαστε έτσι που ήρθατε Κύπρο και το μάθαμε κι εμείς και σας καλέσαμε κοντά μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο όνομα στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, που σας εμπιστεύονται πάρα πολύ γνωστά και μεγάλα ονόματα. Ναι, έτσι είναι. Ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, διότι μου λέγατε προηγουμένως ότι ξεκίνησε από τον πατέρα σας όλο αυτό. Ναι, είμαστε δεύτερης γενιάς Κομωτές. Ξεκίνησε από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Και αναλάβαμε εμείς μετά τα εννέα και τα έχουμε αναπτύξει πιο πολύ. Ναι. Και ο πατέρας είχε παγκόσμιο ρεκόρ κουρέματος. Guinness, γράφτηκε το 75 το σπίτι. Το 75 πήγε στο Guinness. Ναι. Ως τι? Πιο μεγάλη διάρκεια, τι? 97 ώρες συνεχόμενες. Διάρκεια και κουρέματα πολλά. 97 ώρες κούρευε. Ασταμάτητα, Μέρα νύχτα, 270 κουρέματα. Άρα, τα χέρια του πώς είναι τώρα του πατέρα? Εντάξει, τώρα δεν είναι. Κλειδώσεις δουλεύουν ακόμη. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά. 1975, παιδιά, σκεφτείτε. Άρα σημαίνει πως λίγο πολύ το ψηλό έχετε σαν οικογένεια και είστε από τα άτομα που σας αρέσει να κάνετε και να δημιουργείτε πράγματα. Ναι. Να υποθέσω ότι ταξιδεύετε πολύ στο εξωτερικό ή ακολουθάτε γενικά την κάθε τελευταία λέξη της μόδας ή ενημερώνεστε. Καταρχήν μάθαμε στο εξωτερικό. Σε Κομωτές βγήκαμε στο Λονδίνο, σπουδάσαμε. Πριν, δεν θα πω ακριβώς τα χρόνια, 20 χρονών. Περάσαμε και μάθαμε την κομωτική από το Λονδίνο. Και τώρα, επειδή έχουμε μάθει σε αυτή τη γραμμή, κάθε χρόνο βγαίνουμε, προσπαθούμε παρόλο τις δουλειές που έχουμε να ενημερώνομαστε με καινούργιες τάσεις και σαφώς και καινούργιες τεχνολογίες σε προϊόντα που πια παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο χώρο. Το ότι ενημερώνεστε για τα πάντα σημαίνει ότι τα κάνετε και πράξη και όλα, συμφωνείτε με όλα όσα μπορεί να βγουν? Όχι, όχι, πριν το βγάλουμε ειδικά στην αγορά το δοκιμάζουμε εμείς, αλλά σίγουρα κατευθυνόμαστε σε προϊόν που ήδη έχει δοκιμαστεί στο εξωτερικό και έχει επιτυχία. Αυτό αφορά τα προϊόντα, όσον αφορά τις τάσεις και τις τεχνικές. Η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε μαθαίνουμε πρωτοποριακά και δεν είναι τόσο εμπορεύσιμα. Σωστό. Τα στυλ είναι που πιο μαθαίνουμε. Σοου, είναι πιο πολύ για σου και έτσι. Πιο πολύ εμάς να μας ανεβάζει, δηλαδή να μην πέφτουμε τόσο πολύ ψυχολογικά. Mm-hmm. Τα ίδια και τα ίδια που δεν θέλει η πελάτη καταναλώτρια να φορέσει κάτι πολύ εξειδικευμένο. Άρα αυτό που λαχταρά και περιμένει ένας Κομωτής είναι πως και πως να έχει κάποιο σοου, κανένα fashion show, κανένα τέτοιο αυτά. Να κάνει εκεί τις δημιουργίες του, να αναδείξει λίγο ακόμη περισσότερο το ταλέντο του. Σωστό, ακριβώς έτσι. Έτσι δεν είναι? Άρα μας λέτε κιόλας ότι δεν είμαστε πολύ τολμηρές. Δεν είστε στην πλειοψηφία σας πολύ τολμηρές, όχι. Έχουμε όμως και εξαιρέσεις. Όταν έχουν ψυχολογικές μεταπτώσεις όμως, ναι, οι γυναίκες και θέλουν να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους ή έχει συμβεί μια αλλαγή στη ζωή τους σημαντική. Καλή κακή δεν έχει να κάνει. Καλή κακή, ναι, εκεί δεν καταλαβαίνουν τίποτα με το μαλλί. Όταν έχουμε εμείς ψυχικές μεταπτώσεις, είναι η χαρά δική σας δηλαδή. Και στα χρώματα και στο κόψι, κάνει ό,τι θες. Τη δείχνει κάτι και λέει ναι, μέσα. Μετά μπορεί να κλάψει άμα τη περάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε. Σωστό. Βέβαια, εντάξει, έχετε μάθει πλέον με τόσα χρόνια πείρας, οπότε αν τη χειρίζεστε αναλόγως φαντάζομαι. Θέλει καλή συμβουλευτική είναι πριν. Πολύ ναι, το consulting είναι σημαντικό να καταλάβεις με τον τρόπο που σου το λέει. Γιατί πάντα δεν σου το λέει με τον τρόπο που καταλαβαίνετε. Να την ψυχολογήσεις και να καταλάβεις τι θέλει και αν θέλει αυτό που σου ζητάει. Μα βλέπεις πώς ξεκίνησε η Σόφη. Λέει: αυτό που μας αρέσει με τον Κομωτή μας είναι να μας δώσει, πώς λέμε, μια αγκαλιά, να μας μιλήσει, να έχει ωραία λόγια. Να μην σταματάει να μιλάει από διάφορα. Για τα μαλλιά φυσικά. Για τα μαλλιά, ναι. Να μας συμβουλεύει, να μου λέει τι γίνεται. Κατάλαβε. Είναι πολύ σωστό. Γιατί στην ουσία οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ή βαφή ή κάτι άλλο στο μαλλί τους, όπως είναι το κούρεμα, και μπορεί να θέλει κάτι το οποίο να μην δουλεύει έτσι όπως το νομίζει. Άρα, αν δεν τους το πείσει από την αρχή, θα έχει άσχημο αποτέλεσμα. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχω πάθει πολύ άσχημα πράγματα με το μαλλί μου. Ναι, παίζεις και στα όρια που βλέπω κιόλας. Εσύ με τα ξανθά. Ναι. Είναι για το μαλλί. Οπότε ναι. Μετά από όταν έφτασα σε ένα σημείο προχώρητο, από εκεί και πέρα άρχισα να ρωτάω και να θέλω να μαθαίνω για να μπορώ και εγώ να βοηθάω τον εαυτό μου. Ναι. Και μην καταστραφεί το μαλλί. Και το Κομωτή μου. Ναι, οπότε είδα βελτίωση μετά από όλο αυτό. Βέβαια. Έτσι είναι. Παιδιά, είναι αυτό έτσι είναι. Τώρα έτσι, με παράδειγμα τη Σόφη. Είναι κάτι το οποίο βλέπω, ας πούμε, υπάρχουν Κομωτές και Κομωτές και πλέον γίνανε και λίγο σαν περίπτερα και στην Κύπρο και σε πάρα πολλέ. Sorry που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Παιδιά, ξεπιτρώνει παντού. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά κομμωτήρια. Απλά βλέπεις και αντιλαμβάνεις αυτό, ας πούμε, φέρνω παράδειγμα τη Σόφη. Λοιπόν, ότι πάρα πολλές γυναίκες μπορεί να πάνε, πάει με το μαλλί σου, δεν λέω τώρα ότι είναι το σούπερ τέλειο, και αντί να βγει και καλύτερο, σιγά σιγά μπορεί να το καταστρέφουν, να κρούσουν το μαλλί, να κάνουν λάθη. Δεν υπάρχουν σωστοί επαγγελματίες ή που να ξέρουν πολύ. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που κάποιοι αποκτάτε όνομα, σαν και εσάς στην Ελλάδα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει πολλά. 8 κομμωτήρια έχετε, 9, πόσα έχετε στην Αθήνα? 6, είμαστε 6. Και τώρα ανοίγουμε Μύκονο και Σαντορίνη 8 και
ξαπλωνόμαστε λιγάκι στην επαρχία από Σεπτέμβριο και μετά. Ωραία, ωραία. Στην Κύπρο δεν μας σκέφτεστε και εμάς λίγο μήπως και αυτό. Μα γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό ήρθατε. Να φουγκραστούμε λίγο το νησί. Το ξέραμε. Είχαμε έρθει, απλώς μπλέξαμε μετά με όλες αυτές που γίνονται στην Ελλάδα. Το κάναμε πίσω και τώρα ξαναήρθαμε να το ξαναξετάσουμε. Είχατε έρθει με βάση τα επαγγελματικά σας. Ναι. Πώς είδατε τα πράγματα εδώ? Ήταν πριν την κρίση σας. Όσο είδατε από κομμωτική. Πριν την κρίση σας. Α, εννοείται ότι έχει κεφάλια. Πώς τα βλέπουμε. Εντάξει, θα τα πιάμε και τις δύο μεριές. Ναι. Και ναι. Την οικονομική και βεβαίως, την. Ναι. Την οικονομική. Επειδή ξεκίνησε έτσι να το. Εμείς ήρθαμε πριν την κρίση. Είχατε και τουρισμό τους Ρώσους. Τότε ήταν πάρα πολύ καλή περίοδο. Τους έχουμε. Να τους γύρω σας, μπράβο. Θα πας λέμε, εσύ μην ανησυχείς, θα δεις κάπως. Ενώ δηλαδή είχε χαλάει ο κόσμος λεφτά για τα μαλλιά τους. Τώρα τα μαλλιά τους. Θέλουν λιγάκι πολύ βοήθεια σε αυτά που βλέπουμε στον δρόμο που κυκλοφορούν η Κύπρια γυναίκα. Αλλά. Σκέψου, παιδιά, να σκοπεύει τι κάνει. Όπω περπατάνε στον δρόμο, βλέπουν τι γυναίκε και το μαλλί. Βλέπουμε, λέει, τι περπατάει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει τόσο πολύ το κλίμα, επειδή έχετε πολύ ζεστή ύλο. Ξεραίνει το μαλλί. Και γι' αυτό ήρθαμε. Γιατί έχουν πολύ ανάγκη τι θεραπείε που κάνουμε στην Αθήνα και γίναμε και πάρα πολύ γνωστοί γι' αυτό. Υπάρχουν θεραπείε που βοηθάνε, ειδικά έτσι, για χώρε που έχουν πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ναι. Δηλαδή, οι γυναίκε έχουν πράγματα τα οποία μπορούν να σώσουν, το μαλλί τους. Μπράβο. Αυτή τη θεραπεία θα το μιλήσουμε και στο μέλλον, θα πούμε. Η Brazilian Keratin, που είναι θεραπεία κερατίνης, που δεν είναι νησιωτική, γιατί μπορεί να το ακούσει και σαν νησιωτική, και δεν έχει καμία σχέση με την παλιά νησιωτική, όπου χρησιμοποιούσε θιουγλυκολικό οξύ και σούκια για το μαλλί. Ναι. Αυτό το μόνο που κάνει είναι να εμπλουτίζει το μαλλί με κερατίνη. Από την κερατίνη, γιατί το μαλλί, η κερατίνη είναι μια πρωτεΐνη που ήδη υπάρχει στο μαλλί σου. Με τις τεχνικές εργασίες, με τη ζέστη, με τη θάλασσα. Αυτή η κερατίνη αρχίζει και φεύγει από το μαλλί, η δικιά σου. Και όταν είναι μακρύ το μαλλί, που είναι πολυκυρισμένο, γιατί έχει περάσει και 3-4 χρόνια για να κατέβει κάτω, είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Και έτσι εμείς ερχόμαστε και επεμβαίνουμε σε αυτό, εμπλουτίζουμε το μαλλί με κερατίνη και στην ουσία του ξαναγεμίζουμε υγρής μορφής τρίχας πάλι στο μαλλί και ζωντανεύει. Έχει έλλειψη, ναι. Και, είναι αυτή εδώ η θεραπεία που μας φέρατε σήμερα. Αυτό είναι το σαμπουάν για μετά. Αυτή είναι η θεραπεία. Αυτή είναι η θεραπεία. Κερατίνη, ολόκληρο πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορώ να το ανοίξω. Αυτό μπορείς να το ξεβιδώσεις και να το ανοίξεις, γιατί είναι σφραγισμένο, να το μυρίσεις. Μυρίζει σοκολάτα. Αλήθεια. Ναι. Για κάτω ρε Γιάννης που το κατέχεις, ωραία. Αυτά δηλαδή τα προϊόντα είναι το σαμπουάν και η... Αυτό είναι σαμπουάν. Ναι. Αυτό είναι σαμπουάν χωρίς τιού χάλατα και παραμπένς. Μυρίζει σαν καραμέλα σοκολάτα, ωραίο. Για το είναι καραμέλα σοκολάτα. Όχι, τέλειο. Πραγματικά είναι για να το φάω αυτό. Αυτό τώρα το βάζεις. Είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Είναι για επαγγελματική χρήση. Έχει κάποια βήματα τα οποία τα κάνουμε για να μπουν στο μαλλί να μείνει και να κάνει τα αποτελέσματα που σας είπε ο Ιωάννης. Μαλλί ανθεκτικό, φαντάσου. Ευκολοχτένει στο σταματάει να τσακώνεται άντρας με τη γυναίκα. Γυναίκα, ετοιμάσου να φύγουμε και στο δεκάλεπτο, δεκάλεπτο τελειώνω. Όπως έχω ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες περιμένουν τους σύζυγους τους στο αυτοκίνητο. Και δηλαδή έγινε. Αυτό τώρα για να καταλάβουμε λίγο, αφού ξεκίνησες να μας λες κάτι, για να μας βάλεις παντελώς το κλίμα και τώρα έτσι και οι τηλεθεατές που βλέπουν και πόσο μάλλον οι γυναίκες. Άρα λοιπόν, με αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος το αγοράζει και έχει αυτό σπίτι του, θα έρθει από τον κομμωτή του, εξηγήστε μας λίγο πώς γίνεται. Γιατί λες ότι από εδώ και πέρα, τσακ μπαμ, η γυναίκα είναι έτοιμη σε δύο λεπτά. Έχει μια διαδικασία δύο ώρες που πρέπει να το κάνει επαγγελματίας. Άρα το κάνει μια φορά στο κομμωτήριο επαγγελματικά. Στο κομμωτήριο μια φορά. Την εφαρμογή. Και σου διαρκεί από 2-5 μήνες. Εξαρτάται το μαλλί. Σε δικό σου μαλλί που είναι ξανθό και είναι πολύ πορώδη, καταλαβαίνει την πορώδη, ρουφάει πολύ κερατίνη, θα είναι το αποτέλεσμα και πολύ πιο σε διάρκεια μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό. Γιατί το μαλλί σου πια δεν θα είναι φριζέ, θα στεγνώνεις το μαλλί σου και θα είναι λίγο σαν να τα έχεις χτενίσει στο κομμωτήριο. Πιο λαμπερά, γιατί λιένει και ο εξωτερικό περίβλημα του μαλλιού, τα λέπια, που όπως ξέρεις έχουν τα μαλλιά, και αντανακλάει πολύ το φως. Και έτσι φαίνεται, δηλαδή, στα φώτα θα φαινόντουσαν. Και βοηθάει να μακρύνει πιο εύκολα το. Ναι, γιατί αποτρέπει την ψαλίδα. Επειδή γίνεται ανθεκτικό το μαλλί, δεν χαλάει το μαλλί σου, δεν γίνεται ψαλίδα, άρα δεν χρειάζεται κούρεμα. Γιατί παρόλο που μακραίνει από τη ρίζα το μαλλί. Χαλάει η άκρη και αναγκαζόμαστε και το κουρεύουμε και μερικά μαλάκια είναι λεπτά και δεν μακραίνουν και πάνε και φοράνε extension. Λοιπόν, από το χτένισμα που μπορεί να κάνει στο μαλλί, από διάφορα. Τώρα το καλοκαίρι κιόλας με τις παραλίες και αυτά θέλουμε ένα μαλλί πιο υγιές. Γιατί δεν θέλουμε πολύ πιστολάκι, δεν θέλουμε πολύ χτενίσμα, οπότε βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και γλιτώνεις και το κόστος από τα προϊόντα που αγοράζεις για να προστατεύεις από τον ήλιο στην παραλία και αυτά. Γιατί άμα έχεις κάνει την κερατίνη, όλα αυτά τα προστατεύονται. Τα έχεις μόνιμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο δηλαδή. Brazilian Keratin. Δεν ξεκίνησε από τη Βραζιλία, γι' αυτό και το ονομάσανε Brazilian Keratin. Είναι η μέθοδος. Μάρκες υπάρχουν. Απλά εμείς έχουμε επιλέξει την καλύτερη. Άρα εσείς θεωρείτε πως αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία. Η νανοκιούρα είναι με νανομόρια.
που είναι πολύ μικρή κερατίνη και έτσι τις δει καλύτερα. Η νανομόρια είναι πολύ πλέον στη μόδα, είναι πολύ τελευταία τεχνολογία. Ναι. Ναι. Και είναι πάρα πολύ καλό ότι εφαρμόζεται, δεν το ξέρα ότι εφαρμόζεται ακόμη και στην κομμωτική. Άρα λοιπόν στην κερατίνη έχει. Ναι, είναι πολύ μικρά νανομόρια κερατίνης και έτσι διεισδύει καλύτερα στο μαλλί από άλλες και θεραπείες όπου υπάρχει στον ανταγωνισμό. Και όπως είπε και ο αδερφός μου Νικόλας, ξεκίνησε από τη Βραζιλία, πήγε στην Αμερική και άρχισε μετά να γίνονται όλες οι διάσημες Hollywood. Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, όλες οι Hollywood και σε έργα, μα δείτε τον πρόσφατα κοίταγα το Mickey Rourke, έλεγε θα σου κάνω Brazilian blowout, έλεγε κάτι, ναι. Για, σαν δώρο θα το κάνει, ναι. Για να μην είναι το μαλλί του Bad Hair Day, κατάλαβες, ναι. Απλώς κάποια στιγμή εκεί πέρα το, που ήταν αρχικά, στα αρχικά στάδια, είχαν βάλει που μπορεί να μάθει ο κόσμος και τη φοβόταν στην αρχή την Brazilian, βάζανε ένα συστατικό για μεγαλύτερη διάρκεια όπου ίσως ήταν τοξικό και ήταν παράνομο, το βάζανε σε πολλές, σε μεγάλες δόσεις. Και αυτό που θέλω να πω στους καταναλωτές, μετά να διακόψω, ήρθε στην Ευρώπη, όπου η Ευρώπη έγινε πολύ πιο αυστηρή από αυτό το συστατικό, το αποβάλανε όλες τις θεραπείες, τη φορμαδεΐλδη που είχαν παλιά στην Αμερική, και έτσι πια είναι τελείως αυλαβές για τον κόσμο, και, αλλά σίγουρα ο καταναλωτής θα πρέπει να ρωτάει τον κομωτή ποια είναι η θεραπεία που χρησιμοποιεί και αν έχει έγκριση και πιστοποίηση. Μάλιστα, πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε μαζί σας και σαν expert που είστε και αφού έχετε αυτόν τον τίτλο και σας εμπιστεύονται πολύ μεγάλα ονόματα, έχετε πελάτησες πάρα πολύ γνωστές και από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ναι, και οι θεραπείες τις κάνουν σχεδόν όλες, ούτε τις προλαβαίνω δηλαδή. Ναι. Ποιες έρχονται στα μαγαζιά και το λένε μετά. Είναι και τα επαγγέλματα κιόλας. Ναι. Το μαλλί θέλει συνεχώς. Οπότε είναι καλό αυτό η θεραπεία. Σημαίνει ότι έχει τόσο καλό αποτέλεσμα, κρατάει τόσο πολύ, διαρκεί ναι, που το χρειάζεται. Δεν είναι και, δεν σε, και για τραγουδιστές όπου αλλάζουν τα μαλλιά του συνέχεια και τα ταλαιπωρούν. Εκτός ότι δεν ταλαιπωρούν το μαλλί τους επειδή έχουν κάνει τη θεραπεία, δεν σε περιορίζει και στο χτένισμα. Δεν είναι ότι θα έχεις πάντα τα μαλλιά σου ίσια. Μπορείς να τα κάνεις ψαλίδι και να είναι φουσκωτά, να είναι όπως θέλεις. Πόσο καιρό είναι που υπάρχει στην αγορά και εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία της κερατίνης? Εμείς πόσα χρόνια, εμείς την δουλεύουμε πολύ καιρό. Εμείς δουλεύουμε καιρό. Εμείς την δουλεύουμε από το 9. Την είχαμε δει στην Αμερική το 8. 9 μπήκαμε, το είδαμε ότι στη Μεσόγειο το έχει πολύ ανάγκη η μεσογειακή γυναίκα, γιατί τα μαλλιά τους είναι όπως και η Κύπρο, που είναι φριζέ, είναι χοντρά, που θέλουν να τα αντιθασεύσεις. Και μετά ακόμα περισσότερο που ήρθε η κρίση, γιατί γλιτώνεις και λεφτά από το κομμωτήριο, γιατί κάνεις μία από τη θεραπεία και μετά το ξεχνάς το κομμωτήριο, γιατί μπορείς να φτιάξεις τα μαλλιά σου μόνος, μόνη σου. Ναι, ναι. Και έτσι και σαν οικονομία το είδαμε ότι μια Ελληνίδα συμφέρει θα το κάνει καλύτερα. Και θα γλιτώσει το κάθε εβδομάδα κομμωτήριο. Βέβαια, οι συναδέλφοι μας μας λέγανε γιατί. Τελικά καταλάβανε και αυτοί σιγά-σιγά, γιατί πουλάμε και σε πάρα πολλά κομμωτήρια στην Αθήνα, ότι είναι το μέλλον. Και ότι και τόσο καιρό κακώς δεν το είχαν βάλει το προϊόν μέσα στα μαγαζιά τους. Ναι, μπορεί να θέλουν τον πελάτη πιο συχνά κοντά τους, ενώ και με αυτό μπορείς να κερδίσεις. Μπράβο, αυτό δεν είχαν καταλάβει. Αν είσαι έξυπνος, αυτό δεν είχαν καταλάβει. Είναι και κάτι που ούτε εμείς το έχουμε ιδιαίτερα εδώ στην Κύπρο, θα έλεγα. Το δουλεύουν δύο συνεργάτες μας, ένα στη Λευκοσία και ένα. Αιτία είστε εσείς. Γιατί είμαστε εμείς που μας βρήκανε. Αλλά γενικά γι' αυτό κατεβήκαμε και θέλαμε και εμείς λιγάκι να το κάνουμε πιο γνωστό εδώ. Και στην καλά Ελλάδα κάνετε. Έχει γίνει πια wow. Wow. Και στην Κύπρο θα γίνει wow, γιατί ξέρεις κάτι που βλέπω πάντα από τις γυναίκες είναι ότι τους αρέσει πολύ. Ας πούμε, βλέπεις μια ηθοποιό και λες: πω, ρε, τι ωραίο γυαλιστερό, έτσι μαλλί που το βλέπεις όλο υγεία, μεταξένιο και λες: γιατί δεν γίνεται και το δικό μου. Ενώ τώρα το μυστικό βρίσκεται και στην κερατίνη και σωστές θεραπείες και να χρησιμοποιείς αυτά που πρέπει όπως πρέπει και όταν πρέπει, είσαι μια χαρά. Σωστά. Έτσι. Ξέρεις, παλιά είχαμε την εντύπωση ότι πρέπει να, ό,τι είναι να γίνει με το μαλλί μας, πρέπει να γίνει στο κομμωτήριο με τον κομμωτή μας. Το φοβόμασταν λίγο το μόνοι μας στο σπίτι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι λίγο πιο. Ναι, πουλάνε και πολύ σίδερα θερματικά το οποίο φτιάχνει η γυναίκα μου με το σπίτι. Ίσως και ίσως οι μαλλί το κρούζουν όλοι. Ναι, σωστά. Ήτανε και κρίση. Πάμε στην υπεραγορά, παίρνουμε και ένα χρωμοσαπόνι, το βάφω μόνη μου το κόκκινο. Ναι. Αυτό. Βγαίνει καρότο, σάπιο μήλο, μείγμα. Και τώρα ψάχνουμε. Δεν ξέρω τι. Αλλά σαν αποτέλεσμα και τώρα πιστεύω ότι αν θες να κάνεις κάτι σωστό, θα πρέπει να πας σε έναν επαγγελματία. Ναι, δηλαδή και οι εταιρείες αυτό λένε, γιατί ξέρεις, κομμωτές. Πάντα παραπονιούνται και λένε: καλά, μας λέτε για να παίρνουμε βαφές και έχετε γεμίσει στο σούπερ μάρκετ βαφές. Οι ίδιες εταιρείες δηλαδή μπαίνουν στο κομμωτήριο και στο σούπερ μάρκετ. Η δικαιολογία τους είναι ότι ναι, θα βαφτεί μία, θα βαφτεί δεύτερη, θα τα κάνει άλλα ντάλλον και μετά θα έρθει σε σένα για να στα φτιάξεις και να την. Αλήθεια. Και έτσι. Λοιπόν. Μιας και αναφέρεστε πολύ έτσι για την Κύπρο, γενικά για τη Μεσόγειο, για τις ψηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι πως είμαστε σε μια φάση καλοκαιράκι πλέον. Και οι γυναίκες πάντα ψάχνουν να βρουν συμβουλές για το καλοκαίρι. Και επειδή ξέρω ότι λίγο πολύ συχνά
Είτε ένας από τους δυο, είτε το πιο αστέρι από εδώ που δεν αφήνει τη κανάλι για κανάλι. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, είναι πιο star, ξέρεις. Είναι, ναι, βέβαια, το έχει. Δουλεύεις εσύ και αυτός γυρνάει. Είναι και πιο ψηλό παλικάρι. Είναι πιο ψηλό. Γράφει πιο καλά. Γράφω και καλά, ναι. Λοιπόν, πρόσφατα έχεις πάει στο κανάλι Ε, ναι. Η συγκεκριμένα ήρθανε και έκανε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με μυστικά, συμβουλές και πράγματα τώρα που είναι καλοκαίρι, που νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο να μάθετε οι γυναίκες. Βεβαίως. Τέτοιες συμβουλές. Να το δούμε παρέα. Πάμε. Να το δούμε. Συμβουλές για τα μαλλιά σου έχω τώρα, λατρεμένη. Ο Σωτήρης Καραμίντζας πήγε Κηφισιά σε ένα από τα κομμωτήρια του μέτρου του είδους Ιωάννη Αγγελόπουλου. Η πάντα εντυπωσιακή Φωτεινή Γεωργαντά σε ρόλο μοντέλου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μαζί με τον Ιωάννη Αγγελόπουλο, αγαπημένος, και με την υπεραγαπημένη Φωτεινή Γεωργαντά. Ξεκινάμε. Πρέπει να κόβουμε τα μαλλιά μας το καλοκαίρι. Καλοκαιρινοί μήνες είναι οι χειρότεροι μήνες του χρόνου για το μαλλί. Ταλαιπωρούν πάρα πολύ το μαλλί, ο ήλιος και η θάλασσα. Αυτό που θέλω να εξηγήσω, που γενικώς οι γυναίκες φοβούνται, μόνο η Φωτεινή δεν φοβάται γιατί μου έχει εμπιστοσύνη και την αγαπάω, είναι ότι πρέπει να καθαρίσουμε ελάχιστα τις άκρες, ώστε να μην χαλάσει το μαλλί τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην δημιουργηθεί ψαλίδα. Άρα, εγώ θα δείξω σε στεγνό μαλλί που το έχουμε ισιώσει της Φωτεινής, που είναι πολύ ωραίο και λαμπερό, πώς κόβουμε τις άκρες. Ελάχιστα κάνουμε τα χωρίσματα και ό,τι χρειάζεται με τη μύτη του ψαλιδιού κόβουμε μόνο τις άκρες. Το υαλουρονικό βοηθάει ακόμη και τα μαλλιά. Η πιο σημαντική συμβουλή, γιατί το μαλλί, όσο ο οργανισμός είναι υγιής, έτσι και το μαλλί σου γίνει πολύ σωστό, είναι σίγουρα να τρώνε υαλουρονικό για να έχουμε γέννηση της τρίχας δυνατή. Και από εκεί και πέρα, εγώ προτείνω, όπως έχουμε κάνει και στη Φωτεινή, να κάνουμε θεραπείες δυνανοκιούρ, ειδικά μια καινούργια που υπάρχει με υγρό χρυσό, όπου δημιουργεί ένα φιλμ γύρω από την τρίχα. Και έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες δεν επηρεάζει καθόλου το δικό σου μαλλί. Ποιες είναι οι θεραπείες που αναζωογονούν τα ταλαιπωρημένα μας μαλλιά? Έχονται αυτές οι θεραπείες που, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο Ιωάννης, και ενδυναμώνουν την τρίχα και δίνουν αυτή τη λάμψη που θέλουμε στο χτένισμά μας. Και έτσι έχουμε εναλλαγές και στα χτενίσματα, αλλά το πιο σημαντικό, έχουμε ένα υγιές μαλλί, που αυτό επιθυμούμε. Πόπο ρε παιδί μου. Κοίταξε, πρέπει να είναι πολύ λάμψη από το μαλλί για να έχεις βάλει το γυαλί. Το παρατήρησες, Ευχαριστώ που το είπες. Φόραγα το γυαλί γιατί είχε κάνει θεραπεία η Φωτεινή και με τύφλωνε πολύ λάμψη. Κοίταξε, άμα έρθω καμιά φορά πάνω στο κομμωτήριο, θέλω να φοράς γυαλί. Και γυαλί και ηλεκτροκόλληση. Θα το καταλάβεις με το που θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει, Σόφη. Σωστό. Θα λάβει από, ξέρεις, από εκεί και από εκεί. Αφού θα, από τη θεραπεία τώρα που θα αρχίσουν. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα, αυτές οι συμβουλές λοιπόν. Αυτές οι συμβουλές, και άμα θέλουν ο κόσμος μας να. Θα ήθελα να κάνω δώρο θεραπεία, αλλά εδώ πέρα πώς θα το κάνουμε. Άμα έχουμε κάποια. Εμείς ξέρουμε πολλά κομμωτήρια, γιατί κατά στην εκπομπή φιλοξενούμε πάρα πολλούς. Ναι. Άμα θέλετε να σας φέρουμε και σε επαφή ή να δώσουμε δώρο και να το εφαρμόσετε σε ένα κομμωτήριο, πολύ ευχαρίστως. Ωραία, μπορούμε και να το αυτό μπορούμε. Έτσι. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε και έτσι. Πόσα. Ναι. Ναι, οκ, okay. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι. Και έχουμε και άλλες πληροφορίες. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες, συγγνώμη τώρα που σε διέκοψα και εγώ. Οπότε μπορούμε να σχολιάζουμε κιόλας. Γιατί είδαμε. Α, είδες μαλλί που είναι πολύ φριζέ κατσαρό και πριν το έδειξε όταν ήταν ίσιο. Δούμε την. Α, τώρα είναι ίσιο. Άρα αυτό ήταν το πριν την θεραπεία κερατίνης και αυτό είναι μετά την θεραπεία κερατίνης. Το γυαλίζει και το κρατάει τόσο ίσιο. Μπράβο. Χωρίς να έχεις περάσει πιστολάκι, χωρίς μαλλί, επικίνδυνο μαλλί για να το πιάσεις. Ξανθώνται καπαρισμένο, πολύ επικίνδυνο. Και τώρα η κυρία με το που θα λουστεί και θα τη στεγνώσει τα μαλλιά της θα είναι μία έτσι, μόνο φορά τώρα αυτή η θεραπεία. Μία φορά. Χρειάζεται στέγνωμα μετά τον μπάνιο για να ενεργοποιηθεί η κερατίνη και να ισιώσει ένα πολύ μεγάλο ποστό. Να το κόκκι. Μάλιστα. Αυτή είναι η Ναταλία. Όχι. Όχι. Ωραία. Κάνεις και την Ναταλία Γερμανού. Τις είχαμε βάλει extension της Ναταλίας, ακόμα είναι στα extension. Α, okay. Τώρα το σκούρο δεν το κάναμε εμείς, γιατί κάπου ήμασταν στο εξωτερικό, είχαμε πάει. Την προτιμάσαι σκούρο την Ναταλία? Τώρα μου αρέσει, ναι. Τη συνήθισες περισσότερο λοιπόν από το ξανθό. Επειδή την είχα δει πολύ ξανθό, τώρα όχι. Μου φαίνεται πιο φρέσκο, έτσι, λίγο ναι, πιο νεανικό. Εντάξει, τώρα έφυγε και λίγο το πολύ σκούρο που το κείμενο δεν μου άρεσε το πολύ πολύ σκούρο. Πολύ, το λίγο πιο άγραφο. Το λίγο χρώμα είναι καλύτερα. Πιο γλυκό. Πιο γλυκό. Ποια από τις παρουσιάστριες τώρα στην ελληνική τηλεόραση θα συμβούλευες να αλλάξει το χρώμα της? Δεν της ταιριάζει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Ή ποια θεωρείς ότι το μαλλί δεν είναι και καλό? Σε εννοώ να το περιποιέται, να το προσέχει, ή είναι όλες κομπλιέ? Όχι, στο φακό είναι όλες ωραίες, το μαλλί εννοώ. Σίγουρα τη Μενεγάκη μου αρέσει έτσι όπως είναι.
Εννοείται. Καλά, Μενεγάκη. Καλά, χρόνια ολόκληρα. Ναι. Ένα λεπτό, παιδιά. Μενεγάκη, έτσι για να εξηγούμαστε, ακόμη και αν την είδατε πολλές φορές, δευτερόλεπτα πριν βγει, την τρέχει ο Κομωτής. Οπότε. Ναι, 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 ναι. Εκεί η Μενεγάκη δεν είναι ότι έχει θεραπεία ή πάει και τη φτιάχνει ένα κομωτήριο. Όλη μέρα έχει το κομωτή στα πόδια τη. Έχει σημασία αυτό. Εκείνη και το ξανθό. Θα μπορούσε λιγάκι να το σκουρίνει λίγο το μαλλί, να το κάνει λιγάκι πιο. Του... Α, Ισπεροπούλου, ναι. Ναι, για να μην αντιγράφει. Μπορεί να τη βοηθήσει. Να μην αντιγράφει και την Ελένη. Γενικώς. Και να μην αντιγράφει. Και μπορεί να μας κουρίνει κιόλας να τη βοηθήσει λίγο. Να μαζέψει περισσότερο το ξέρεις έτσι είναι αυτό. Φαία. Να σε παρακαλέσω. Εντάξει, κυρία Σπυροπούλου, μου ενοχλήθηκε εσύ. Για να μιλάς για τις ξανθιές. Για τη Σπυροπούλου το είπα. Και η Ελένη είναι ξανθιά, είναι πανέξυπνη. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι, ποιες έλεσαι. Καδέλα, όχι είναι η Ναταλία, είναι Ναταλία, την άλλα, του Σαββατοκυριακού η Μπεκατόρου, η που γέννησε πρόσφατα η Σκορδά. Η Σκορδά, είναι η Φέη το πρωί. Ξανθές είναι αυτές οι κυρίες. Ξανθές είναι πολλές. Ναι, είναι το ξανθό που περισχύζει. Και έδωσα και μια συνέντευξη στο Ένθος, στο Έθνος την Παρασκευή και με ρωτάγανε, πριν έρθουμε εδώ, και με ρωτάγανε από τις παρουσιάστριες αυτές, ανάλογα με το μαλλί της, τι προκύπτει, πώς τους νιώθει σαν ψυχοσύνθεση, δηλαδή τι βγάζει το κάθε μαλλί. Το έχουμε γι' αυτό, ε. Το έβγαλα να τώρα. Να μας το πεις. Θα σας το στείλω καλύτερα. Θυμάσαι τίποτα απ' έξω να μας πεις τώρα λίγο. Τι ψυχοσύνθεση μπορεί να βγάλει. Ξέρω ότι υπάρχει στο επάγγελμα πλέον προσωπολόγος, ο οποίος μπορεί να βρει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σου ότι χρώμα μπορεί να σου ταιριάζει και όλο αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό μάθημα στην κομματική έτσι για στη σχολή. Όπου δεν εφαρμόζεται ποτέ βέβαια. Ναι. Τώρα είναι και το χρώμα δηλαδή. Το χρώμα σου βγάζει, ας πούμε, στοιχεία από την προσωπικότητα κτλ. Ναι, ένα σκούρο, ας πούμε, μελαχρινό, δείχνει λίγο πιο πολύ δυναμισμό. Ναι. Και το πώς περιπίεσαι και το μαλλί, δηλαδή. Ναι, καλά, και αυτό το είναι. Χρώμα το... και το υπερήφανο. Βεβαίως, ναι, να έχεις ένα μαλλί το οποίο δεν το περιποιήσει και δεν το πειράζει. Τώρα η θέλει να είναι ηγετική, γι' αυτό είναι συνέχεια με τις μπανάνες και μετά. Βάζει λουλούδια ιστορία ναι. Και έτσι. Εγώ είμαι όπως ξύπνησα, ας πούμε. Τι σου πάει αυτό. Σίγουρα, μια χαρά. Πάντα έτσι, στο πάνω το έχω. Άμα ξυπνήσω και είναι έτοιμο, το κάνω έναν έτσι, μια χαρά και έφυγε. Έτοιμος. Αλήθεια, όπως έφυγε. Ακόμα πολλές πληροφορίες μπορούν να βρουν και από το site μας, το Αγγελόπουλος. Να το πούμε το site, να το γράψουμε, πέστε λίγο. Αγγελόπουλος.gr. Άμα το κουκλάρεις, το βγάζει παντού. .gr, λοιπόν, μπορείς να βρεις πολλές για τα μαλλιά. Με 2G, έτσι δεν είναι? Όχι, με AG. Angel. Από τον Άγγελο. Angel. Μεταφράσαμε τον Άγγελο. Την αγγελική μου ομορφιά. Αγγελόπουλος, αυτό. Και σαφώς θα δουν και όλα μας τα προϊόντα εκεί μέσα. Και συνεχώς νέες συμβουλές ανάλογα και με την εποχή και ναι, με τις στάσεις και όλα. Έχουμε μπλόκο που ανανεώνουμε τις συμβουλές τα πάντα. Με τις στάσεις τώρα στο μαλλί τι γίνεται? Όμπρε πολύ βλέπουμε. Πολύ όμπρε. Ιδίως όμπρε ή μπρόντε ή σόμπρε. Εξήγησε μας λίγο όλα αυτά. Αυτά στην ουσία είναι το ξάνοιγμα στα μήκη και στα έξω που γίνεται. Είτε είναι συνδυασμό με μπαλαγιάζ που ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά. Άλλες φορές πειράζουμε το ανοίγουμε ελαφρώς το... τη βάση στη ρίζα και κάνουμε τον μπρόντε, δηλαδή έχει μια πιο μικρή απόκληση, δεν έχει μεγάλες αντιθέσεις. Και όλο αυτό βοηθάει βασικά το καλοκαίρι να μην υπάρχει αυτή το άγχος να πας στο κομωτήριο. Να είσαι λίγο πιο ανέμελος, ναι. Πιο ελεύθερο. Βοηθάει λίγο, ναι. Βέβαια, γιατί δεν έχει τη ρίζα που πρέπει να σου και να πας και να το τι είναι μόδα τώρα στο μαλλί? Γιατί είδα κάπου καρέ. Το pop, τι είναι το pop? Το Bob style είναι το καρέ στην ουσία. Σε καρέ είναι το Bob, απλώς είναι αυτά στα πηγούνια που είναι τα. Είναι ακόμη τη μόδα αυτά, ε. Ναι, ναι. Καλοκαίρι, εμείς το ξεκινήσαμε τώρα, το προτείνουμε στους πελάτες με όλη την ομάδα μας. Για το λόγο ότι είναι πάρα πολλές γυναίκες που το καλοκαίρι, όταν έχεις μακρύ μαλλί, είναι σαν να έχεις και ένα μάλινο σκούφο. Όχι ένα μάλινο κασκόλ, μάλλον γύρω-γύρω από το μάλι. Κάτι να ελευθερώσει να ανασάνει. Είναι και εύκολο να το φτιάξει το καλοκαίρι. Και για τις κυρίες που αγαπάνε τα μακριά μαλλιά, βασικά τους προτείνουμε μακριά layers με point cutting, ώστε να έχουν ένα ανέμελο εφέ, όπως είναι και το καλοκαίρι, τα ρούχα έτσι είναι λίγο πιο ανάλαφρα όλα. Baby banks, πολύ κοντά σε αφέλειες, ναι. Είναι της μόδας. Και από με χρώμα... μακρύ μαλλί. Καλά, συνδυασμός τώρα, πώς πάει στο πρόσωπο. Ανάλογα, ναι. Αν πάει... Είναι μόδα, αλλά πώς πάει στο πρόσωπο είναι... Ναι, αν πάει και σε πολύ μακρύ μαλλί, έχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση και τραβάει τα βλέμματα αλωνών. Επίσης από αποχρώσεις, από χρώματα, οι ζεστές αποχρώσεις είναι πιο πολύ. Πολύ καλό αυτό για μας, γιατί συνήθως και στην Ελλάδα πιστεύω και εδώ, οι γυναίκες δεν θέλουν ζεστές αποχρώσεις στα μαλλιά τους, θέλουν ψυχρές.
Το ζεστή απόχρωση είναι εσύ που δεν θα το καταλαβαίνει. Ναι, γιατί εγώ ήμουν ήδη μια απορία. Συνέχεια που κυτρινίζει, μου κοκκινίζει. Μελίζει. Το έχει πιάσει. Κοκκινίζει που λένε. Να σου γίνεται. Κίτρινο καθόλου. Κίτρινο, αυτό είναι το θερμό. Ναι. Α, τώρα γυρνάει αυτό σε μόδα. Όχι το κίτρινο. Μα θα το γυρίσουμε τώρα διαφορετικά. Παλέψαμε να φύγουμε το κίτρινο. Μα και έρχεται η μόδα. Εντάξει, γούστα είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάποια γυναίκα ακολουθεί πάντα και τη μόδα. Αλλά μια και ρωτήσαμε τι είναι μόδα. Γι' αυτό που βγάζει τα κίτρινα. Ή αυτά τα κοκκινίζουν, τα καφέ τα κοκκινίζουν. Ναι, επανέρχονται. Να είναι ζεστές αποχρώσεις βασικά. Ναι, να είναι ζεστές αποχρώσεις. Είτε εσύ ξαρθώ. Πάντα μου αρέσανε. Στις γυναίκες δεν αρέσουν. Στις γυναίκες δεν αρέσουν. Δηλαδή εσάς σας αρέσει το να κυτρινίζει το μαλλί, να βγάζει... Όχι να κυτρινίζει η ρίζα, αλλά το μαλλί λιγάκι να έχει μέσα θερμά στοιχεία, να είναι πιο γελιστερό από ότι να είναι ένα μουντό ψυχρό. Κράτα τα θερμά στοιχεία, ναι. Γιατί φτάνουμε έτσι να σας χαιρετήσουμε γιατί θα συνεχίσουμε. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να επιστρέψουμε να μας πείτε λίγο το θερμό, το ζεστό και τι αυτό και να τα πούμε σε λίγο. Ωραίο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε με τους ΜΕΤ του είδους. Εγώ έτσι θα το θέσω. Όχι, πολύ ωραία το θέτεις και πολύ ωραία. Έχω γιατί μια πήραμε πολύ ωραίες συμβουλές και πήραμε πολύ ωραία στοιχεία όσο αφορά το μαλλί μας και τις τάσεις για φέτος το καλοκαίρι, το πώς θα προστατεύουμε το μαλλί μας. Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας, για εσάς που τώρα ήρθατε. Καλό απόγευμα λοιπόν, καλώς ήρθατε σαν το σκύλο με τη γάτα, ζωντανά από την τηλεόραση του Plus και αυτό το απογευματάκι. Και σήμερα λοιπόν έτσι επευκαιρία, μιας και τα παιδιά μας ήρθαν από την Ελλάδα στην Κύπρο μας για να κάνουν διάφορα δικά τους επαγγελματικά, τους μαζέψαμε εδώ στο στούτιο να τα πούμε παρεΐτσα και μαθαίνουμε κιόλας για την εφαρμογή που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, Brazilian Keratin, Keratin Brazilian. Brazilian Keratin, Nanocure Keratin, που έχει τα νανομόρια. Μάλιστα. Ναι. Η εφαρμογή είναι Brazilian Keratin. Ναι. Όπου λοιπόν αυτό που αντιληφθήκαμε και μάθαμε και εμείς και για τις γυναίκες, για όλες εσάς, είναι πως αυτή η θεραπεία που γίνεται μια και εξώ σας βοηθά γιατί μπορεί να κρατήσει για μέχρι και 5-6-7 μήνες. Σωστά το λέω. Ναι. Έτσι και βρίσκεται το γιατρό σας. Γίνεται δηλαδή μια φορά στον κομμωτή μας και από εκεί και πέρα μόνες μας στο σπίτι, το σαμπουάν μας, τη μάσκα μας. Ίσιο μαλλί. Ναι, περιποιημένο, καθαρό, συγγυρισμένο. Έτσι. Και βγήκε τώρα και αυτό που έβλεπα έξω που είχε στη χτενίτσα, αυτό στην Αμερική που δεν μπανάνε ό,τι να είναι το μαλλί το κάνει το χτενίζει. Το τίζερ που την ξεπερδεύει, ναι. Τρομερή βούρτσα ανακάλυψη. Ποια βούρτσα είναι αυτή? Είναι μια βούρτσα εκεί όπου την ξεπερδεύει το μαλλί σου, ναι, που είναι τα δοντάκια λίγο άλυσα. Μικρές ναι. Μάλιστα. Και ό,τι και να είναι το μαλλί σου, το χτενίζει και το φέρνει στην ίσια του, καταλαβαίνεις. Το χρειαζόμαστε. Πάρα πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνετε πολλά πράγματα, είπαμε, είστε αρκετά χρόνια στο χώρο. Ακολουθείτε... Ο Ματήρη Αγγελόπουλος. Hair Company. Έρχεται πάρα πολλούς Κυπρίους στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έχουμε. Πελάτες. Έχουμε πελάτες, ναι. Έχουμε συνεργαστεί κιόλας και εδώ στην Κύπρο. Πώς είναι οι Κύπριες πελάτησες έτσι αφού ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την Ελληνίδες. Η αλήθεια δεν βλέπουμε. Στο μαλλί, ναι. Επειδή είναι ίσως λίγο πιο σκούρο και λίγο πιο χοντρό. Σίγουρα είναι πιο loud στο μαγαζί. Το έχουμε, ναι. Ναι. Το έχουμε. Γίνεται χαμός. Αλλά ναι, έχουμε πολλές Κυπρίες που μένουν μόνοι μας στην Ελλάδα, ναι. Ναι. Και έτσι, κλείνοντας, να μας δώσετε ένα-δυο συμβουλές για λάθη που κάνουμε γενικότερα γυναίκες, για να βελτιωθούμε κι εμείς. Θα πεις εσύ, να πω εγώ. Τα δύο σημαντικά που με νευριάζουν και είναι πολύ απλά. Όχι. Νευριάζει. Όχι.
Οι γυναίκες, γιατί το λέω και στη σύζυγό μου και αυτά και γενικά. Okay. Όταν στεγνώνουν τα μαλλιά, το πολύ απλό που παίρνει στην πετσέτα, δεν τα τρίβουμε τα μαλλιά, τα σφουγγίζουμε, δεν τα τρίβουμε, δεν τα κάνουμε χάλια, γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο ξεπέρδεμα και τα χαλάς. Και άλλο ένα που δεν το ξέρεις και είναι πολύ εύκολο, όταν το μαλλί είναι στεγνό, είναι πολύ ανθεκτικό και σε ό,τι του κάνεις με τη βούρτσα και ό,τι του κάνεις με θερμοκρασία. Όταν προσπαθήσεις βρεγμένο ή να το ξεμπερδέψεις και το τραβάς με τη βούρτσα και κάνεις αλάστιχο, εκεί το χαλάς. Καλύτερα στεγνώνεις 100% το μαλλί, αυτό θα ξεμπερδευτεί και μόνο του γιατί θα κλείσουν τα λέπια και μετά που είναι ανθεκτικό προσπάθησε να το ξεμπερδέψεις. Για τους άντρες τίποτα. Να μην χαλάνε τα χατήρια της γυναίκας. Όχι στο μόνο, να μην χαλάνε ποτέ τα χατήρια της γυναίκας. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι. Φαντάσου παντόπλα που πέφτει σπίτι για να το λέει αυτό. Τι εννοώ εγώ δεν της χαλάω τα χατήρια. Κατάλαβες δηλαδή. Σταμάτα εσύ κατευθείαν. Μάλιστα καλό μαθητή μου πιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πρέπει να σας έχουμε στα όπα όπα. Δεν τα λες, μας καλομαθαίνουμε όλα αυτά και μετά. Πρώην παντόπλα ο Νικόλας. Πείτε μας και το πιο άσχημο περιστατικό, δηλαδή περιστατικό ιδιοτροπία στο σημείο που λέτε εγώ δεν αντέχω άλλο. Βγάλτε την έξω αυτή την πελάτη σας. Θέλω να φύγει τώρα. Εντάξει, ναι. Έχετε υπομονή. Δεν έχουμε, όχι, δεν είχαμε. Όχι, αλλά είναι δύο γρήγορα. Είναι ότι στο χρώμα στην ουσία, ναι, δεν θέλουμε το θερμό. Μα ξέρεις, κυρία μου, θα σου βγει θερμό. Όχι, θα μου βγει θερμό, θα κάνεις κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κάνει κάτι κανένας παγκοσμίως. Αυτή είναι η βαφή, αυτή είναι η τεχνολογία της βαφής. Θα σου βγει θερμό, δεν θα μου βγει θερμό. Θα μου βγει θερμό. Κάντο, πα εκτό και α μου βγει θερμό. Ναι. Το κάνει, βγαίνει αυτό που τη είπε, μου βγει και θερμό. Μα το είπα, κυρία μου, πριν. Πάμε. Εντάξει. Στο μάχη που είχε. Εκεί είναι θέματα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Εννοείται με το που ξαναπερνάτε από τον Ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, και ευχόμαστε τα καλύτερα και σύντομα να σα δούμε. Ευχαριστούμε. Ναι, όντω. Δηλαδή, άμα θα ξαναπεράσει από το νησί, θα τα πούμε, έτσι δεν είναι. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εντάξει, καλά με τον καλό. Και στην κερατίνη σα, τόσο λίγο μην ανησυχεί έτσι κι αλλιώ. Δεν θα το πει. Εμεί θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε θέματα. Τι θε να έλα λίγο. Εμεί βάζουμε κερατίνη. Θε να πα κατευθείαν εδώ. Πώ δεν κάνετε, κάνετε. Οι άντρες βάζουν κερατίνη. Και κάνει και ο. Ποιον έχουμε καλό πελάτη. Τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιαννακόπουλο, έχει πολύ κερατίνη. Αυτό που έχει το μαλλί του λίγο ίσω. Αμα ο άντρα έχει. Αμα έχει φουντωτό μαλλί άντρα, έλα ορίστε. Και οι σκοτειγιά και τέτοια ξεχάστε τα. Με την κερατίνη μια χαρά τελειώνουμε. Βρήκαμε την γιατριά μα. Λοιπόν, κάτσε κοπελιά. Τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Έτσι, καλή. Φάγαμε πάρα πολύ ωρίτσα. Έχουμε αρκετό. Δεν πειράζει, θα προλάβουμε να πούμε και τα θέματα μας. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε, παιδιά. Δεν προλάβουμε αύριο. Δόξα τω Θεώ, παιχνίδια πολλά. Έτσι κι αλλιώς ευχαριστούμε πάντα.